Μέσα σε κλίμα ποδοσφαιρικού πολιτισμού, το ΓΕΛ Γαζίου κέρδισε σήμερα στον τελικό του Παγκρίτου Σχολικού Πρωταθλήματος με 5-1 το δεύτερο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου και έφτασε στην κατάκτηση του Σχολικού Πρωταθλήματος στην Κρήτη, βάζοντας πλώρη για το Πανελληνίο Σχολικό Πρωτάθλημα. Για τους νικητές, από 2 γκολ πέτυχαν Φαϊτάκης και Γανόπουλος και 1 ο Φανουράκης, ενώ το γκολ για το Λύκειο του Αγίου Νικολάου το πέτυχε ο Ισχυρόπουλος. Έχει εξαιρετικά παιδιά και εξαιρετικούς παίκτες και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε και στην άλλη φάση, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα και την ποιότητα των παιχτών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την νίκη και την κατάκτηση του τελικού Κρήτης. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τελικό και να το διεκδικήσουμε και μακάρι να το κατακτήσουμε. Θέλω να πω πρώτα μπράβο στην αντίπαλη ομάδα που έφτασε μέχρι εδώ και είχαμε ένα τόσο ωραίο τελικό με γέλια. Ήμασταν χαρούμενοι και όλα αυτά. Μπράβο τους, μπράβο και σε εμάς. Μακάρι να φτάσουμε όσο περισσότερα ψηλά μπορούμε, να πάρουμε και τα μόρια. Και ένα μπράβο και στην Κερκίδα που ήταν εξαιρετική. Ευχαριστούμε. Φέρνετε καλά και στα μαθήματα όμως. Στα μαθήματα εκεί είμαστε τέλειοι. Ευχαριστούμε. Νωρίτερα για τα κορίτσια, το 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου είχε επικρατήσει με 3-1 στον τελικό του 2ου ΓΕΛ Ιεράπετρας, με γκολ από Βαλάη, Λάρου και Πλαγιωτάκη και την Παλιούδη να σκοράρει για το Λασιθιώτικο σχολείο. Στην διοργάνωση όλα πήγαν άψογα. Όλα πήγαν άψογα. Σας επαναλαμβάνω, ευχαριστούμε όλους τους διευθυντές, τους προπονητές των ομάδων, τους καθηγητές, συνοδούς, αλλά προπάντων και τα παιδιά που ήρθαν σαν φύλακτοι. Έδειξαν πολύ καλή διαγωγή και τους ευχαριστούμε. Τέτοιες εκδηλώσεις αναβαθμίζουν το σχολικό αθλητισμό.